παρακολουθήστε την εκπομπή και λάβετε μέρος στην κλήρωση με δώρα ένα ποδήλατο και μία στολή ποδηλάτη προσφορά των καταστημάτων Γατσούλης. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211 18 60 555 και δηλώστε συμμετοχή για την κλήρωση για δύο τυχερούς. Πρώτο δώρο, ένα ποδήλατο Sector αξίας 500 ευρώ και δεύτερο, μία στολή ποδηλάτη αξίας 120 ευρώ. Προσφορά των καταστημάτων Γατσούλης. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 18 60 555. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε στο Πάρκο Τρίτσι, σε ένα καταπράσινο εδώ περιβάλλον που αρμόζει στο ποδήλατο και έχουμε δύο καλεσμένους, δύο καταπληκτικούς ανθρώπους, δύο ωραίους αθλητές, δύο βετεράνους αθλητές. Τον Αντώνη Μαρκομπότσαρη, που τον καλώ κοντά μου. Αγαπητέ κύριε Έφορα, κύριε Γατσούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι κοντά σας. Γεια σου Αντώνη, χαίρομαι που σε βλέπω και αργότερα θα έχουμε και τον Νίκ το Λεμονίδη, τον Νικόλα το Λεμονίδη. Αντώνη μου, ξεκίνησες από τον δοξασμένο σύλλογο της ΑΕΚ σε μια εποχή που ήταν στις πρώτες βαθμολογικές θέσεις η ποδηλατική ΑΕΚ. Ξεκίνησα το 1973 σαν ερασιτέχνης και εγώ ανεξάρτητος, έτσι τους λέγαμε εκείνη την εποχή. Κατάφερα να διακριθώ και με πλησίασε ο αγαπημένος μας πατέρας, ο Φώτης ο Μουστάκης, και με έγραψε στην ομάδα της ΑΕΚ και δεν το μετανιώσα μέχρι σήμερα. Και έταξα κάποιους αγώνες με τις καλές στιγμές, τις κακές στιγμές, τα ατυχήματα όπως γίνονται αυτά. Ευτυχώς το ποδήλατο δεν έχει ατυχήματα. Και αυτό έχει μάλλον τα λιγότερα ατυχήματα. Και αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Για μένα ατύχημα είναι να μην βγεις πρώτος. Όχι. Να το πω έτσι. Όχι. Εγώ πάω να τα αλλάξω αυτό το θέμα. Και λέω πάντα σε όλους και συμβουλεύω, δεν μας ενδιαφέρει η πρωτιά. Είναι στους στόχους μας, αλλά δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι... Αυτός σκοπός. Ναι. Αυτός σκοπός μας είναι το να κάνουμε ποδήλατο. Αυτό να έχουμε στο μυαλό. Δεν υπάρχει καλύτερο άθλημα από το ποδήλατο. Αναζωογονεί σε πιστεύω. Οι εναλλαγές συνέχεια που έχεις στο δρόμο και οι παραστάσεις όταν πηγαίνεις από το ένα μέρος στο άλλο είναι αυτό που ξεχνάς όλη σου την κούραση και είναι αυτό που σε γεμίζει. Και όταν έχεις και πολύ καλούς συναθλητές δίπλα, μια υπέροχη ομάδα και έναν τεράστιο προπονητή όπως ήταν για μας ο Φώτης ο Μουστάκης, είναι αυτό που μας έδινε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Ο Φώτης ο Μουστάκης λοιπόν, αξιολογότατος προπονητής, με αθλητές τότε κορυφαίους. Στέλιος Βάσκος, Νίκος Λουλούκος, Χρήστος Κοβάνης και κάποιοι άλλοι αθλητές όπως ο Γκουνταράς, ο Αποστόλης, τον οποίο δυστυχώς το χάσαμε νωρίς. Και πριν από εμάς βέβαια υπήρχαν τεράστιοι αθλητές όπως ο Βασίλης Ονταλίπης, ο Γιώργος ο Τζόλης. Από ποιο να ξεκινήσεις και ποιο να σταματήσεις. Και βέβαια με τον Λουκά Μπάρλο, ο οποίος για μας ήταν... Πρόσεχε την ποδηλασία, πρόσεχε το ποδηλατικό τμήμα ο Λουκάς. Ο Λουκάς ο Μπάρλος και ο Γιώργος ο Τρανόπουλος, ο Έφορος, ήταν η ψυχή της ΑΕΚ. Οι νίκες διαδέχονταν η μία την άλλη και αυτό ήταν που έδινε την ψυχική δύναμη πρώτα στον κάθε αθλητή, ναι, να συνεχίσει και να δώσει όχι το 100%, να δώσει τα μέγιστα. Ποιους είχατε τότε στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας? Θυμάσαι προέδρους, θυμάσαι κάποια ονόματα? Τώρα ειλικρινά, και ο κύριος Τρανόπουλος πέρασε, ο Σκέρλος ήτανε. Ο Καραμπέτσος, ναι, ήταν, αλλά λίγο πιο αργότερα. Ο Κώστας ο Καραμπέτσος. Ναι, μεγάλη μορφή και αυτός. Χρόνια. Πολλά χρόνια. Γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας. Γενικός γραμματέας. Εγώ τον πρόφτασα μετά από εσάς, βέβαια, έτσι. Εγώ πρόλαβα και τον κύριο Μίλτο τον Γκρεμίζη και σαν αθλητή τότε που κατόπιν έγινε και πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας.
και τον ανακάλυψα και σε μια παλιά φωτογραφία με σορτσάκι. Και μάλιστα μου λέει, όχι φίλε. Όχι με τόσα κιλά όμως που είναι σήμερα. Όχι, όχι, δεν ήταν. Μάλιστα μου λέει, εγώ είμαι αυτός. Δεν θυμόταν τον εαυτό του. Δεν θυμόταν τον εαυτό του. Πες μου λίγο, τι σε έκανε να ασχοληθείς με το ποδήλατο? Πέρασα από όλα τα αθλήματα. Σαν ένας νέος της εποχής που δεν είχαμε τηλεόραση, δεν είχαμε ίντερνετ, δεν είχαμε κινητά, πέρασα από όλα τα αθλήματα. Αυτό που με τράβηξε ήταν αυτό το μηχανοκίνητο άθλημα, το ποδήλατο, να γυρνάει ο τροχός και να είμαι σπίτι, ας πούμε, και μία ώρα να καθαρίζω με ένα τροχό που ήταν με χρώμιο για να είμαι έτοιμος την άλλη μέρα να τρέξω. Και βέβαια, αφού με πλησίασε η ΑΕΚ, δεν έφυγα ποτέ από την ΑΕΚ. Και μου κάνει εντύπωση σήμερα το που βλέπω, υπάρχουν... Το βλέπω, το βλέπω. ΑΕΚ δεξιά, ΑΕΚ αριστερά, παπούτσια με τα παγκόσμια παπούτσια. Το παγκόσμιο πρωταθλητή, είναι αρρώστια το ποδήλατο. Είναι αρρώστια. Και, όπο... και εσύ την έχεις, γιατί έχεις περάσει και από τρία στάδια. Έχεις περάσει από το στάδιο του ποδηλατώντας, από το στάδιο της αποχής και από το στάδιο τώρα που γράφεις ιστορία. Γράφεις την ποδηλατική ιστορία της Ελλάδας. Ασχολείσαι με το ποδήλατο γράφοντας τους αθλητές και της εποχής της δικιά σου και μετέπειτα. Αυτό ξεκίνησε επειδή, όπως σας είπα, το 1977 ήταν ο τελευταίος μου αγώνας σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα με μία νίκη στο ποδηλατοδρόμιο της Ρόδου, αν και στρατιώτης. Ναι. Μετά... Το ποδηλατοδρόμιο της Ρόδου της... που έχει τη μοναδική πίστα η οποία είναι πέτρινη. Έτσι. Και, η οποία τότε, και η οποία τότε είχε... στο κέντρο αριστερά είχε τους θάμνους και έτσι και έπεφτες και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά μετά έμπλεξα με τη δουλειά και μόνο όταν σταμάτησα τη δουλειά και βγήκα στη σύνταξη το 2016 προς τιμήν του αγαπημένου μου προπονητή του Φώτη του Μωστάκη που έγινε μία ανάβαση στο Κανδύλι, αποφάσισα αν και 61 ετών να ξανατρέξω. Μπράβο. Έναν αγώνα. Εκεί οι διοργανωτές με έβαλαν στους πάνω από 50, γιατί δεν υπήρχε κατηγορία στους πάνω από 60. Ναι. Και η λόξα που είχα αποτυπώθηκε με μια δεύτερη θέση στο βάθρο με 7 λεπτά μετά τον πρώτο νικητή. Να σου πω, όλοι λένε ότι έχουν κόκκινο αίμα. Εσύ τι αίμα έχεις? Εγώ έχω κίτρινο αίμα. Κίτρινο αίμα. Εγώ το έχω καταλάβει, γιατί σε κάθε συζήτηση δεν είναι μόνο ΑΕΚ μιλάς, μόνο για ΑΕΚ μιλάς. Δεν μπορώ ειλικρινά να δεχτώ έναν αθλητή σήμερα που κάθε χρόνο αλλάζει μια ομάδα. Αυτό για μένα είναι ιεροσιλία. Ή είσαι αθλητής της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως και έχει ζήσει αυτά που έχει ζήσει και μάλιστα με έναν τεράστιο σημερινό πρόεδρο, ή δεν έχεις κάνει τίποτα. Τέλος πάντων, αφού έκανα αυτό το άλμα και αυτό τον άθλο για μένα, ναι, κοιτώντας το ταβάνι, ανακάλυψα ότι υπήρχε ποδήλατο στην Ελλάδα πριν κάποιοι ανακαλύψουν το ποδήλατο. Και λέω, εγώ πρέπει να το αποτυπώσω αυτό. Πώς? Σε αυτό το λεγόμενο Facebook που όλοι μπαίνουν, ναι, δημιούργησα κάποιες ομάδες ανά δεκαετίες και αποφάσισα να καταγράψω τους αγώνες. Και όταν λέω να καταγράψω, κάθε αγώνα ξεχωριστό. Έχεις κάνει μια φοβερή δουλειά. Ειλικρινά σε θαυμάζω. Σου βγάζω το καπέλο, διότι μετά από λίγα χρόνια αυτή η δουλειά σου θα την έχουμε μπούσουλα οι καινούργοι ποδηλάτες, αλλά και οι καινούργοι παράγοντες. Ήσουν ο πρώτος ο οποίος αποτύπωσες την ιστορία του ποδηλάτου όταν τρέχατε τότε με τι, με κρωμόλια, με ποδήλατα, έτσι. Όχι κρωμόλια, λαμαρίνα. Όχι, απλή σωλήνα. Σωλήνα. Βέβαια το ποδήλατο όπως έχουμε πει σήμερα έχει περάσει από την απλή σωλήνα στην κρωμομολυβδένια, στην 430 κολούμπους ή οτιδήποτε άλλο. Μετά περάσαμε στην εποχή του αλουμινίου και τώρα είμαστε στην εποχή του κάρμπον. Ξεχάσαμε το τιτάνιο. Περάσαμε και την εποχή του τιτανίου. Να πω ένα μυστικό, μια και μιλάμε μεταξύ μας και δεν μας ακούει κανένας. Έχω 13 ποδήλατα παλιάς τεχνολογίας στο σπίτι. Και όλα κρωμόλι. Και όλα κρωμόλι. Κολούμπους και τα λοιπά, Ρέινολς, εδώ. Ήσασταν εσείς η γενιά σας
ήτανε και φιλοκαμπανιόλο. Ήτανε γιατί η μόνη Ιταλή, εταιρεία που έφτιαχνε. Η Ιταλή ήτανε ό,τι καλύτερο τότε στην αγωνιστική ποδηλασία. Και βέβαια και οι Γάλλοι. Είχα βγάλει μία τάκα. Με Μοζέρ, με Ινό οι Γάλλοι, με Παντάνη και ούτω καθεξής. Έχω και πεζό παλιό της εποχής μου. Πολύ ωραία. Είχα βγάλει μία τάκα και έλεγα ότι για να πάρεις ένα σασμάν, ας πούμε, καμπανιόλο από κάποιον που πουλάγε, έπρεπε να δώσεις, για να πάρεις το πισινό σασμάν, έπρεπε να δώσεις το ένα νεφρό. Αν ήθελες και την προστινή αλλαγή ή ντεραγέρο, όπως λένε, έπρεπε να δώσεις και το άλλο το νεφρό. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Όχι πριν, επειδή είπατε για την ιστορία, εγώ θα σας πω κάτι. Θέλω να είστε ο πρώτος που θα το ακούσετε. Θα είναι μεγάλη μου τιμή εάν αποφασίσετε να υιοθετήσετε το αρχείο μου και να το ανεβάσετε στο Google και να σας βοηθήσω για να μείνει ο Στέφανος ο Γατσούλης η ιστορία. Εγώ, όπως ο Α και ο Β, έρχονται και παρέρχονται. Εγώ έφτιαξα ένα μικρό λιθαράκι και πιστεύω εσείς θα το κάνετε μεγάλο οικοδόμημα. Σε ευχαριστώ πολύ. Στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτές οι ιστορίες θα μείνουν και είναι ιστορίες οι οποίες θα χρησιμεύσουμε στο μέλλον για να εξελιχθεί το ποδήλατο. Ακόμα και αυτή η εκπομπή που κάνουμε σήμερα θα δώσει στοιχεία για αύριο. Πιστεύω έτσι ότι ακριβώς θα είναι ένας μπούσουλας κι αυτή. Έτσι ακριβώς. Θέλω όμως, επειδή ξέρω τον πόθο σου, θα σου τον κεντρήσω λιγάκι. Να ανατριχιάσω είναι, τώρα ή μετά, δεν ξέρω. Γιατί είναι και δικός μου πόθος να φτιαχτεί μία αποτύπωση και ένα μουσείο το οποίο θα αποτυπώνει όλη την ποδηλασία της ΑΕΚ. Ένας ξεχωριστός χώρος, ο οποίος θέλουμε και επιθυμούμε όλοι εμείς. Βεβαίως δεν έχω κάνει ακόμα την επαφή μου με τον πρόεδρο της Ερασιτεχνικής, να βρεθεί και να επιμεληθούμε ένα χώρο στο οποίο να έχουμε να εκθέσουμε όλα τα κύπελα της ΑΕΚ. Να σας εξωτερικεύσω για άλλη μια φορά ότι το αίτημα των παλεμάχων αθλητών ή και των κληρονόμων κάποιων εξ αυτών είναι εάν η ΑΕΚ μας δώσει ένα χώρο να είστε σίγουροι ότι θα γεμίσει. Το φροντίσετε μόνοι σας. Καταρχήν σας λέω ότι ανακάλυψα το ποδήλατο του Καλούδη το 1935. Το ανακάλυψα σε μια αποθήκη. Πολύ. Πού θα μπει αυτό? Έχω πάει. Εγώ σπίτι μου δεν το θέλω. Έχω πάει η ΑΕΚ το θέλει. Έχω πάει στα Τρίκαλα. Με έχει κατεβάσει ο Βάσκος σε ένα υπόγειο και έχω δει εκεί μέσα 20 ποδήλατα του Βάσκου. Ακόμα και εκείνο το διπλοσκέλετο που έκανε. Που έτρεξε τον αγώνα, ναι. Που έτρεξε τον αγώνα. Και εκείνο το διπλοσκέλετο που έκανε το λάθος από τη θολούρα του και την κούρασή του. Όταν ξύπνησε το πρωί. Όταν ξύπνησε το πρωί και κατά λάθος γύρισε στα Τρίκαλα αντί να έρθει στην Αθήνα. Το ξέρεις αυτό. Βεβαίως και το ξέρω και μάλιστα όταν έφτασε στον αγώνα αυτό να τρέξει που έτρεξα κι εγώ, τον είδαν έτσι και του λένε τι θες εσύ εδώ, αρέσει. Λέει να τρέξω. Πάρτε αυτό το ποδήλατο. Παιδιά. Και δεν είχε άλλο ποδήλατο καημένος. Βεβαίως. Και μάλιστα ο κύριος Καψοκέφαλος προθυμοποιήθηκε και του δώσαν ένα ποδήλατο. Και βέβαια κέρδισε ο Στέλιος. Και έκτοτε δεν έφυγε από την ΑΕΚ. Και κερδίζει. Και ακόμα δεν μπορείς να φύγεις από την ΑΕΚ. Δεν διανοούμε να υπάρχει αθλητής ο οποίος να έζησε την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ είναι ιδέα. Η ΑΕΚ δεν είναι. Δεν είναι μια ομάδα που. Είναι ιστορία, είναι ιδέα, είναι το κάτι διαφορετικό. Ακόμα και τα πουλιά είναι ευλογημένα. Το χειροκροτούν αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, Αντώνη μου, σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου καλά τιμή και ό,τι μπορώ να βοηθήσω να σας δώσω θα από την εμπειρία μου. Ένας άλλος τεράστιος μετά από σένα, ο Νίκος Λεμονίδης, ο οποίος είναι και αυτός. Καλώς μια ολόκληρη ιστορία. Καλώς να έρθει ο αγαπητός Νίκος. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Παρακολουθήστε την εκπομπή και λάβετε μέρος στην κλήρωση με δώρα ένα ποδήλατο και μία στολή ποδηλάτη προσφορά των καταστημάτων Γατσούλης. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211 18 60 555 και δηλώστε συμμετοχή για την κλήρωση για δύο τυχερούς. Πρώτο δώρο, ένα ποδήλατο Sector αξίας 500 ευρώ και δεύτερο, μία στολή ποδηλάτη αξίας 120 ευρώ. Προσφορά των καταστημάτων Γατσούλης. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 18 60 555.
Περνάμε στο δεύτερο καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, όπως προαναγγείλαμε, στον Νίκο το Λεμονίδη. Καλησπέρα σας. Γεια σου Νίκο μου. Καλώς. Κυρία Φορά. Καλώς βρισκόμαστε ξανά. Είμαστε καλά ξανά, ακριβώς. Πάντα σε χαρές. Πάντα, πάντα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να συζητήσουμε για τα παλιά. Όταν ξεκίνησες το ποδήλατό σου. Αυτό είναι το έργο που κάνω αυτή τη στιγμή. Να θυμηθούμε τις παλιές δόξες. Και εσύ είσαι μία από τις παλιές δόξες της ΑΕΚ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Πες μας λοιπόν, τι θυμάσαι από τότε, ποιοι ήταν οι συναθλητές σου, εξιστόρισέ μας την εποχή εκείνη που έζησες. Μάλιστα, πάμε πολύ πίσω. Πάμε το 1965, ναι. Εκεί πρωτογνώρισα στην Αμερική σε δύο, στην ΑΕΚ, όταν ανεβαίναμε εκείνη τη ξύλινη σκάλα και μπαίναμε σε μία αίθουσα, σε ένα μακρύ τραπέζι. Εκεί πρωτοπήγα και γνώρισα τους συναθλητές μου μετά και θα τους ονομάσω ποιοι είναι αυτοί. Λοιπόν, πρώτος ήταν ο Φώτης ο Μουστάκης και ποδηλάτης, αλλά και προπονητής. Έτσι. Εκεί γνώρισα το μεγάλο για μένα, ναι, και πατέρα και μας δίδαξε πάρα πολλά, τον Νίκο τον Καψοκέφαλο. Ο Νίκος ο Καψοκέφαλος, συγγνώμη. Ο Νίκος ο Καψοκέφαλος όταν ερχόταν πάντα μαζί μας, πάντα μας φρόντιζε, πάντα μας κανάκευε. Ο οποίος έγινε και πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ναι, έγινε και πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Αλλά εγώ θα πω σαν αρχηγό τον είχαμε τότε εμείς εκεί. Πιτσιρικάς εγώ είχα δίπλα μου το Σταύρο το Βαλμά, το Βασίλη τον Ταλίπη, τον Κιτάκο. Τον Κιτάκο. Τον Κιτάκο. Ο οποίος είναι σήμερα. Ο Κιτάκος σήμερα πρέπει να είναι σήμερα 83, 85, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Τον γνώρισα πρόσφατα όταν κάναμε εκείνη την μπίτα, την κόψα, και κάναμε και κάποιες βραβεύσεις και πρέπει να το ξανακάνουμε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμήσατε και εκεί. Επειδή δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο, πρέπει να θυμηθούμε πολύ γρήγορα κάποια πράγματα. Ωραία, πείτε. Θέλω να μου πεις, τι σε έκανε να κάνεις τότε ποδήλατο. Εμένα με έκανε να κάνω ποδήλατο γιατί εγώ πήγαινα σε μία σχολή σαν ηλεκτρολόγος μηχανικός και έπρεπε να μετακινηθώ από την Αγία Παρασκευή στο Αμπελοκήπους. Ποιος έβαλε μέσα στην ΑΕΚ? Ναι. Τι ήταν αυτό που σε όθησε στην... Ο Σάββας ο Κάκαρης τότε με έβαλε, που ήταν στην ΑΕΚ ο Σάββας ο Κάκαρης, τα αδέρφια τρέχανε στο Παναθηναϊκό, οι Κακαρέοι τότε που τους λέγαμε, και έτσι λοιπόν σε έναν αγώνα ανεξάρτητο που εγώ έτρεξα, βγήκα δεύτερος. Και με πήρανε τότε. Αυτό ήταν το κύριο. Αυτό ήταν, ναι. Και με πήρανε. Ωραία. Και μπήκαμε στην ομάδα. Εγώ μιλώντας με νέους αθλητές, οι οποίοι θυμούνται τον Νίκο το Λεμονίδη, μόνο τα καλύτερα ακούω. Έχεις διδάξει καινούριους ανθρώπους. Και συνεχίζω γιατί... Σε σέβονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και ο Χρήστος ο Κοβάνης, μιλάει για σένα με τα καλύτερα λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Ένας τεράστιος αθλητής, ένας ωραίος άνθρωπος. Ακριβώς. Και αυτός ΑΕΚτζής μέσα στο κλαμπ αυτό το μεγάλο, το τεράστιο της ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ είναι μια τεράστια ομάδα. Σωστό. Αλλά και ποδηλατική και βέβαια όλων των άλλων των αθλημάτων. Τι θα ήθελες εσύ σήμερα, τι βλέπεις, τι θέλεις από την ΑΕΚ? Τι επιθυμείς, τι περιμένεις? Να είναι ενωμένοι, να κάνουν ποδήλατο, να προσέχουν την υγεία τους, να ακούνε τους παλιούς και να μην κάνουν του κεφαλιού τους, γιατί εκεί είναι το θέμα όλο. Ωραία. Κάποια μέρα όλοι θα ποδημήσουμε εις Κύριον. Μάλιστα. Γι' αυτό θέλω να θυμηθείς πράγματα που θα αφήσεις το στίγμα σου, την εποχή σου. Μάλιστα. Με ποιον αθλητή σου είχε τις, συναθλητή σου είχες τις καλύτερες σχέσεις και αν θυμάσαι κάτι το οποίο ακόμα να σε συγκινεί. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα θυμηθώ έναν ανώμαλο δρόμο που τρέξαμε στο Παπάγου. Βέβαια τώρα έχει φύγει από τη ζωή. Ναι. Εντάξει, συγγνώμη, συγκινούμε και δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν πειράζει, να συγκινηθούμε. Ωραίο είναι αυτό το... Γιατί το κρύβουμε και κακώς το κρύβουμε. Να συγκινηθούμε.
Τρέξαμε τότε έναν ανώμαλο δρόμο, εκεί βέβαια, και βέβαια με τα μπουαγιών, δεν άλλαζαμε λάστιχα όταν τρέχαμε. Με τα μπουαγιών. Και σε μια ανηφόρα πάλι και με κλείσανε. Και τους του Μποσολίνου. Τους Μποσολίνου, ακριβώς. Με κλείσανε εμένα, εγώ έπεσα κάτω, χτύπησα, πήγα στο περιθώριο. Αυτό που θυμάμαι, πολύ δυσάρεστο, γιατί ήταν και το σπίτι που έμενα πολύ κοντά στο χολαργό. Παπάγου χολαργού ήμουν πολύ κοντά. Αυτό θυμάμαι το ένα από τα γεγονότα. Ποιους αθλητές αγάπησες, με ποιους ήσουν πιο κοντά? Βαλμάς, Νταλίπης. Ο Σταύρος. Ο Σταύρος ο Βαλμάς, ο Βασίλης ο Νταλίπης, ο Νίκος ο Λουλούκος. Και τρέξαμε και μαζί. Ναι. Ο Κώστας ο Χατζηστεφάνου, ο αδερφικός φίλος. Άφησες κάποιον να σε, να σε περάσει? Ναι, βέβαια. Ήθελες να, να τερματίζεις εσύ? Εντάξει, προσπαθούσα πάντα να τερματίζω και υπήρξαν και στιγμές που δεν τερμάτιζα και αποχωρούσα για λόγους. Παρακαλώ. Επειδή έχω ζήσει το Σταύρο του Βαλμά, πάντα ήθελε να κερδίζει. Α, καλό Σταύρο, δεν είναι. Όχι, έλεγε, έλα πάμε στην ανηφόρα τώρα και θα σου πω εγώ. Εγώ θυμάμαι και ένα γεγονός τώρα που ήμουνα στη β' κατηγορία και πρέπει να πάω στην πρώτη κατηγορία. Σε έναν αγώνα στην παραλιακή, αρχή του Φλίσβου, τρέξαμε και πήγαμε Αγία Μαρίνα και τερματίζαμε στο Πρίφτη. Ναι. Εκεί λοιπόν, εγώ εκείνο το βράδυ ξενύχτησα και μπήκα το πρωί κατευθείαν στον αγώνα. Δεν έκανες καλή ζωή, δεν το πιστεύω. Εκείνο το βράδυ με παρασύρανε, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν μπήκαμε λοιπόν στον τερματισμό, στο σπριντάρισμα, έφυγα λοιπόν, έφυγα λίγο μπροστά τη ρόδα και ήταν το πρώτο μου κύπελο που πήρα. Μπράβο. Και πέρασα στην Α κατηγορία. Ναι. Δεν μου το δώσαν το κύπελο εκεί. Παρότι είναι και κάποιοι καλλιτέχνες, ένας από αυτούς ήταν ικανός ο Βλάχος. Και μετά. Φανατικός. Ναι. Ερχόντουσαν κι άλλοι και του μπάσκετ ερχόντουσαν. Και έτσι λοιπόν είπανε θα το πάρεις λέει στο γήπεδο της ΑΕΚ. Έπαιζε ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ναι. Και κάναμε το γύρο του Θριάμβου. Ναι. Και μετά. Το γύρο του Θριάμβου στο Ταρτάν κάτω και μέσα. Θυμάμαι να έχει. Ναι. Μπράβο. Υπάρχει φωτογραφία. Και έδωσε το. Και στην εφημερίδα έχει γραφτεί. Ποιος πρόεδρος ήταν? Δεν ήταν τότε. Ήταν ο Καψοκέφαλος. Αλλά τότε ήταν. Κάποιο στρατηγό, είχαμε Χούντα, ήταν το 67. Μάλιστα. Λοιπόν, και, ας το ξεχάσουμε. Εντάξει, εγώ το πήρα μέσα στο. Και μετά εντάξει, πήρα το ποδήλατο, βγήκαμε πάλι ένα γύρο και φύγαμε. Και τότε κέρδισε η ΑΕΚ εγώ εκείνο το. Μπράβο. Αυτό θυμάμαι. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω όμως να αποτυπώσει ένα μήνυμα σε όλου αυτού του καινούριου που κάνουν ποδήλατο. Γιατί κακά τα ψέματα. Έχεις γράψει ιστορία και έχεις αφήσει το αποτύπωμά σου. Εγώ θα έλεγα σε όλους αυτούς τους νέους να ακούνε, τους προπονητές τους, να σέβονται τους συναθλητάς και αν χρειαστεί, όπως και εγώ βοήθησα άλλους συναθλητάς και είναι ακόμα στη ζωή και δεν μπορούσαν να βγουν στην ανηφόρα, να τους τραβήξουμε και να πάμε στον τερματισμό μαζί. Και του έδωσα να φάει από το φαΐ μου. Αυτό για μένα και το λέω ακόμα και βρισκόμαστε και το λέω συνέχεια. Είμαστε μικρή χώρα, ναι. Αλλά έχουμε κάνει τεράστια βήματα στον αθλητισμό. Ακριβώς. Θέλω, επιθυμώ και το νόημα αυτής της εκπομπής είναι να βγάλει καλούς ποδηλάτες, να βγάλει νέους ποδηλάτες. Εγώ ζηλεύω όταν βλέπω αυτή την Ιταλία, τη Γαλλία, αυτό το πελοτόν, να είναι από Γάλλους, από Ιταλούς και από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Σωστό. Και να μην έχουμε εμείς αθλητές μέσα σε αυτό το πελοτόν. Επιθυμία μου είναι να υπάρξουν αθλητές που να διεκδικήσουν και να μπουν σε αυτές τις ομάδες. Μακάρι. Που πρωταγωνιστούν σήμερα στην παγκόσμια ποδηλασία. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω ότι εσείς και ο Μαρκομπότσαρης και εσύ και ο Βαλμάς και ο Κοβάνης και ο Λουλούκος, ναι. Και όλοι αυτοί, ο Βάσκος. Ο Βάσκος, ναι. Είσαστε ναι. Χατζηστεφάνου. Είσαστε άνθρωποι. Καντιώτης, παλιός. Έτσι. Που θέλω να σας έχω μαζί μου για να δώσουμε αυτό το στίγμα και να περάσουμε σε μια άλλη εποχή. Ευχαριστούμε πολύ, να κύριε Φόρα. Να αναφερθώ μόνο ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα και στους προπονητές. Ναι, αυτή τη στιγμή το να βρίσκεται ο Αναστόπουλος εκεί που βρίσκεται. Στην Αστάνα, μια ομάδα τεράστιου μπάτζετ. Και να είναι προπονητής ναι. Είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Σωστό. Μακάρι να έχουμε την τιμή, έχω εκφραστεί να έχουμε εδώ κάποτε
σε αυτή την εκπομπή τον Αναστόπουλο να του πάρουμε μια συνέντευξη. Χάρηκα ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Είναι τιμή μου που ήρθες σήμερα. Και εμένα που με κάλεσατε. Εμένα. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή του Ποδηλατώντας έφτασε στο τέλος. Εδώ στο πανέμορφο Άλσος. Μια ποδηλατική εκπομπή γυρισμένη μία μέσα στη φύση. Στο επόμενο μας ραντεβού, στις 5.30 πάντα, κάθε Δευτέρα, με ένα νέο Ποδηλατώντας. Γεια σας. Παρακολουθήστε την εκπομπή και λάβετε μέρος στην κλήρωση με δώρα ένα ποδήλατο και μία στολή ποδηλάτη προσφορά των καταστημάτων Γατσούλης. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211 18 60 555 και δηλώστε συμμετοχή για την κλήρωση για δύο τυχερούς. Πρώτο δώρο, ένα ποδήλατο Sector αξίας 500 ευρώ και δεύτερο, μία στολή ποδηλάτη αξίας 120 ευρώ. Προσφορά των καταστημάτων Γατσούλης. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 18 60 555.